Αυτές είναι κι άλλες απαιτητικές λεξούλες που ξεχώρισα από τη νέα ελληνική γλώσσα. Πρώτη απαιτητική λεξούλα που ξεχώρισα για σήμερα είναι ο αδυσόπιτος. Ο αδυσόπιτος είναι ο ανελέητος, αυτός που δεν κάμπτεται εύκολα, που δεν υποχωρεί. Η λέξη αυτή είναι σύνθετη από το αλφα το στερητικό και το αρχαίο ελληνικό ρήμα δυσοπό. Το αρχαίο ελληνικό ρήμα δυσοπό σημαίνει σκυθροπάζω ή κοιτάζω καχύποπτα. Το υπέροχο είναι ότι το δυσοπό έχει μέσα του ρίζα από το αρχαίο ελληνικό ρήμα ορό. Όπως και να έχει, η λέξη σημαίνει τον ανελέητο, τον ανυποχώρητο. Ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το υπέροχο ποίημα «Αν του Ράντια Κίπλινγκ», του ενός από τους δύο μικρότερους σε ηλικία συγγραφείς βραβευμένους με Νόμπελ. «Αν του θυμούσου τις στιγμές που φαίνεται αδυσόπιτη η ψυχή σου, μπορείς να αφήσεις να διαβούν την πρώτη ξαναβρίσκοντας γαλήνη, δική σου θα είναι τότε η γη, μόσα και μότι απάνω της κι αν έχει, και κάτι ακόμα πιο πολύ». Άνδρας αληθινός θα είσαι, παιδί μου. Ράντγκερ Κίπλινγκ. Υπέροχο ποίημα. Είναι το υπέροχο ποίημα το αν θέλετε να το αναζητήσετε και να το διαβάσετε. Άλλη μια υπέροχη και απαιτητική λεξούλα είναι η λέξη άδυτο. Η λέξη άδυτο κυριολεκτικά σημαίνει το εσώτατο μέρος του ναού. Όμως μπορεί να σημαίνει μεταφορικά και τον απαγορευμένο χώρο. Η λέξη είναι σύνθετη από το στερητικό α και το ρήμα 2 που σημαίνει ισχυρομπαίνω. Στα αρχαία ελληνικά το άδυτον ήταν ο απροσπέλαστος εσώτατος χώρος του ναού. Επόμενη καταπληκτική λέξη είναι ο αηκίνητος. Ο αηκίνητος σημαίνει τον άνθρωπο που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Αλλιώς μεταφορικά τον ακάματο, το δημιουργικό, τον άοκνο. Είναι σύνθετη λεξούλα από το ΑΗ που σημαίνει πάντοτε και το ρήμα κοινό. Επόμενη υπέροχη λέξη για σήμερα, ο αηφόρος. Ο αηφόρος είναι αυτός που διαχειρίζεται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή τα φυσικά οικοσυστήματα με τέτοιο τρόπο που να σέβεται τους φυσικούς πόρους. Ο αηφόρος είναι σύνθετη λέξη από το ΑΗ που σημαίνει πάντοτε και το ρήμα φέρω. Στα αρχαία ελληνικά σημαίνει φέρνω. Γνωρίζετε ότι το ρήμα φέρω είναι το ρήμα με τα περισσότερα παράγωγα στην αρχαία και στη νέα ελληνική γλώσσα. Μιλάμε για εκατοντάδες παράγωγα. Νομίζω πρέπει να είναι κάπου στα 600-700. Υπέροχη ελληνική γλώσσα.